Εντάξει, άμα θέλουμε να ενισχύσουμε λίγο τη χώρα μας, είπαμε ότι η αντίληψη είναι από την αρχή Ελλάδα, Μπότσαλα, τα εξάρτητα να τα παίξουμε λίγο πιο... Αλλά είμαστε απειλή, δεν θα το κάνουμε. Δεν θα το κάνουμε. Βρισκόμαστε στο γυμναστήριο του Αγρινίου. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε με τον Νίκο Σταμούλη και τη Φωτεινή Τιμπούσιο. Ήρθαμε να κάνουμε προπόνηση. Είμαστε κοντά στον ένα μήνα πριν το Πανελλήνιο του Μπότσε. Προετοιμαζόμαστε σκληρά. Εκπροσωπούμε τον Παναθηναϊκό ΑΜΕΑ. Εγώ όμως ο Τίσης Χρονόπουλος ο προπονητής. Τι θα θέλετε να μάθετε? Θα μας πείτε εδώ για τη διαδικασία πότε θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και εν πάση περιπτώσει και για τις επιδόσεις εδώ των αθλητών, που για την περιοχή μας είναι ένα άθλημα το οποίο έχει έρθει από όσο ξέρω εγώ, έτσι και με τις προσπάθειες του Νικόλα. Στην ουσία, μέσα στην καραντίνα, είχε μια πολύ ωραία ιδέα ο Νίκος να ξεκινήσει το άθλημα του Μπότσια. Βρήκε το δρόμο του, ήρθε σε επαφή μαζί μου, επειδή να το τονίσω, έχω και εγώ καταγωγή από το Αγρίνιο. Οπότε με τους κατάλληλους ανθρώπους ήρθαμε σε επαφή. Βάλαμε την ιδέα μέσω τηλεφώνου, πριν δεν είχαμε γνωριστεί καν φατσικά, βάλαμε την ιδέα κάτω, ξεκινήσαμε. Και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, που είμαστε στους 7 αθλητές και ο σύλλογος όλο και αναπτύσσεται και το άθλημα του Μπότσια. Και μικρές λεπτομέρειες για τον Μπότσια, είναι ένα παραολυμπιακό άθλημα για άτομα με βαριά κινητικές αναπηρίες. Δεν υπάρχει αντίστοιχο Ολυμπιακό. Παίζεται με 6 κόκκινες, 6 μπλε και μία άσπρη που είναι η μπάλα στόχος, που είναι η κεντρική ιδέα του παιχνιδιού, να είσαι όσο πιο κοντά μπορείς στην άσπρη μπάλα. Ονομάζομαι Μπούση Φωτεινή, είμαι από Πάτρα και είμαι στην Εθνική Ομάδα Στήριξης του Μπότσια. Κατέχω την 22η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη και ένατη στην Ευρώπη. Εγώ με το Μπότσια ασχολήθηκα μέσα στην καραντίνα ουσιαστικά. Πριν έπαιζα επιτραπέζια αντισφαίριση, αλλά λόγω ότι εξελίχθηκε η ασθένεια δεν μπορούσα πια να ασχοληθώ με το πικ-πονγκ. Τώρα εδώ είμαστε, κάνουμε μια προετοιμασία, μια προετοιμασία για το Πανελλήνιο που είναι στις 21 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους, θα είναι χαρά μας. Και όλη αυτή η πορεία, η αθλητική, είναι... με έχει γεμίσει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν έτσι πάρα πολλά άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναπηρίας. Ποιο μήνυμα θέλεις να στείλεις μέσα από τον αθλητισμό? Θα ήθελα να πω να βγουν από το σπίτι τους και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό με όποιο τρόπο μπορούν, γιατί αυτό που θα κερδίσουν είναι χρυσός. Ονομάζομαι Σταμούλης Νίκος, είμαι αθλητής του Παναθηναϊκού ΑΜΕΑ. Προπονούμαστε σήμερα, και είναι μεγάλη μου χαρά, με την Φωτεινή που είδατε πριν, που σας μίλησε πριν, και με τον προπονητή μου τον Σωδήρη. Προετοιμάζομαστε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει περίπου σε 20 μέρες, 25. Τι θα ήθελα να σου πω? Τι σημαίνει για σένα ο αθλητισμός? Γιατί από όσο ξέρω δεν ασχολούσουν πρώτα τόσο ενεργά, έτσι. Ο αθλητισμός είναι το α και το ω, για άτομα με αναπηρίες. Προτρέπω όλα τα παιδιά, όλους τους ανθρώπους να... ασχοληθούν με οποιοδήποτε άθλημα. Η δική μου ανασχόληση ξεκίνησε κατά την περίοδο του κορονοϊού. Όλο το χρονικό διάστημα πριν, θα σου πω κάτι προσωπικό, ήμουνα κλεισμένος σπίτι, όπως είναι και άλλα παιδιά, γι' αυτό το λέω. Δεν τρέπω να το πω. Για 3-4-5 χρόνια πήγαινα από το ένα δωμάτιο στο άλλο, αλλά ο αθλητισμός είναι αυτό που είπα. Είχα την ιδέα, το κάναμε πράξη, βγήκαμε έξω και αγωνιζόμαστε για μέσω από αυτή τη υγεία να ασχολήσει. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά τον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος στάθηκε σε κάθε βήμα και δυσκολία δίπλα μου, για μιλάω για το σύνδεσμο του Παναθηναϊκού του Αγρινίου, όπου ακόμη και τώρα είναι δίπλα μου και έχουν συντελέσει πολύ στο να μπορώ να ανταποκριθώ σε οποιαδήποτε δυσκολία και τις καθημερινότητες. Βρισκόμαστε στο χώρο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μιχάλης Κούσης, όπου ο Δήμος Αγρινίου έχει παραχωρήσει τις πρωινές συνήθως ώρες
αλλά και μερικές φορές και από προπονητές για την προπόνηση των αθλητών στο άθλημα το Μπότσια. Είναι ένα άθλημα το οποίο παίζεται από συνήθως από ανθρώπους που βρίσκονται σε αμαξίδιο και είμαστε δίπλα σήμερα στη πρωινή προπόνηση των αθλητών μας, έτσι για να τους συμπερασταθούμε από μία πλευρά και από την άλλη τους ευχηθούμε τα καλύτερα στο επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν. Βρίσκεται και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κ. Κορνόπουλος, όπου τους έτσι διευκολύνει σήμερα, τους γυμνάζει, τους δείχνει τα μυστικά του αθλήματος, για να μπορούν και αυτοί να έχουν μεγαλύτερες επιτυχίες. Πρέπει όλοι να βρισκόμαστε δίπλα σε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, άνθρωποι όμως που πρέπει να έχουν τις ίσες ευκαιρίες και ακόμα μεγαλύτερες μέσα στην κοινωνία μας.